συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε τους μαθητές, τους γονείς, τους καθηγητές, τους δασκάλους που είναι και αυτοί σήμερα στον δρόμο και διεκδικούν το δικαίωμα στην υγεία και τη μόρφωση. Χαιρετίζουμε και άλλους κλάδους όπως τους ναυτεργάτες που παλεύουν και αυτοί σήμερα για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Η κραυγή αγωνίας των συναδέλφων μαχητές από τον Ευαγγελισμό, από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που λένε ότι μας χωρίζει ελάχιστη απόσταση από το να μην μπορούμε σαν γιατροί να ασκούμε ορθή ιατρική πρακτική, καταρρύπτει το αφήγημα της κυβέρνησης για τη δίθεν δωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι επιστήμονες εισηγούνται και αυτοί νομοθετεί. Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι επιστήμονες. Μόνο που η κυβέρνηση μάλλον μας θεωρεί παρακατιανούς, γι' αυτό και έχει διακόψει κάθε διάβλο επικοινωνίας. Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε να γίνουν επιτέλους πράξη τα μέτρα που προτείνει η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών από την πρώτη στιγμή της επιδημίας. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε την κυβέρνηση ότι δεν πήρε κανένα μέτρο. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Πήρε μέτρα, μόνο που τα μέτρα που πήρε είναι στην αντίθετη κατεύθυνση και όχι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Γιατί τα τριψήφια κρούσματα που καταγράφουμε καθημερινά δεν πέσανε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των υγειονομικών πρωτοκόλων λάστιχο. Είναι αποτέλεσμα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις των μεγαλοξενοδόχων, των τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί βλέπετε, ο κορονοϊός δεν κολλάει στα πλοία με 85% πληρότητα, δεν κολλάει στα αεροπλάνα με 100% πληρότητα, δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα λεωφορεία που στηβάζονται οι επιβάτες σαν τις σαρδέλες, κολλάει στις πλατείες και κολλάει όταν οι νέοι άνθρωποι μαζεύονται πάνω από 9. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υποτάσσει την επιστήμη στους άγριους νόμους της αγοράς, της πολιτικής που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο, δεν έκανε όλες τις αναγκαίες προσλήψεις, κατεπίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, γιατρών, νοσηλευτών, όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για να αναπτυχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί και την ίδια της τη δέσμευση δεν υλοποιεί που λέει ότι τους συναδέλφους που προσέλαβε την περίοδο της επιδημίας και που σχεδιάζει να τους απολύσει δεν τους μονιμοποιεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Είμαστε εδώ γιατί ανησυχούμε για το ποσοστό πληρότητας των ελάχιστων νέων κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας που έχουν αναπτυχθεί, που δεν προστίθονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεσμεύονται κλίνες που προορίζονται για την νοσηλεία άλλων ασθενών. Είμαστε εδώ γιατί ανησυχούμε, γιατί για μία ακόμη φορά το δημόσιο σύστημα υγείας έχουν προαναγγείλει ότι θα το μετατρέψουν σε σύστημα μιας νόσου. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι έχει μειωθεί κατά 70%, έχουν μειωθεί παγκόσμια και στην Ελλάδα τα προγράμματα εμβολιασμού. Να η αντίφαση, την ίδια στιγμή που μένεται ο πόλεμος μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών για το εμβόλιο του COVID, την ίδια στιγμή έχουν μειωθεί τα προγράμματα εμβολιασμού με κίνδυνο να αναζωπηρωθούν άλλες ασθένειες.
Είμαστε εδώ γιατί ακριβώς αυτή η πολιτική που μετατρέπει τα υποστελεχωμένα συστήματα υγείας σε συστήματα μιας νόσου για να μπορέσουν να αντέξουν την επιδημία από έναν ιό, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι καρκίνοι, να αυξάνονται οι θάνατοι που οφείλονται σε καρκίνο με βάση τις επίσημες μελέτες. Κλείνοντας, συνάδελφοι, η φωνή μας σήμερα ακούστηκε και τις επόμενες μέρες θα ακουστεί πιο δυνατά. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Απαιτούμε η κυβέρνηση άμεσα να μας δεχτεί. Να δεχτεί να συναντήσει αυτούς που ξέρουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Απαιτούμε κατεπίγουσες μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για την ανάπτυξη και στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Απαιτούμε να μονιμοποιηθούν τώρα οι συνάδελφοί μας επικουρικοί, όλοι οι συμβασιούχοι. Απαιτούμε να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους υγειονομικούς σε όλους τους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Απαιτούμε να επιταχθεί τώρα το σύνολο των τομών του ιδιωτικού τομέα και να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επιδημία. Κάτω από τη μάσκα, συνάδελφοι, έχουμε φωνή. Δωρεάν υγεία για κάθε